Είναι τελείως διαφορετικό το να παίζεις ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. It's more passion. It's a totally different experience. Everybody's crazy and the atmosphere is totally crazy. Δηλαδή το έχουμε αποδείξει σαν λαός ότι σε ένα μεγάλο παιχνίδι ευρωπαϊκό είμαστε όλοι ενωμένοι. Πιστεύω ότι σημαίνει πάρα πολλά και για τον Πειραιά και για την Ελλάδα. Όλοι παρακολουθάνε αυτό το άθλημα. Ξέρεις επίσης ότι όλος ο κόσμος θέλει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι για να συνεχίσεις την πορεία σου στην Ευρώπη. Σίγουρα έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση γιατί έχω ξεκινήσει από αυτή την ομάδα. Με θεωρούν δικό τους παιδί. We're really happy that Kostas is still with us. It's important that he doesn't pretend to be a fan. And he doesn't do stuff like kissing the jersey. We know he's Olympiacos. We know he's happy when he's scoring, when we win. Τους θέλουμε πάντα δίπλα μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Kostas Fortounis is one of the key players of Olympiacos. He's like a composer. He's the guy that's going to write the chorus. He's young, he's Greek, and he's like he's a leader. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πηγές ώστε να μπορεί κάποιος να εκφραστεί, ειδικά για τις νέες ηλικίες. Βασικά είναι το πιο σημαντικό. Οπότε κάποιοι βρίσκουν τον εαυτό τους να εκφράζεται περισσότερο μέσα από το ποδόσφαιρο. Κάποιοι μέσα από τη μουσική ώστε να πούνε αυτά που θέλουν, καταλαβες. Underground stars, underground stars. Από τα βαριά στα στενιά, από τις πλατείες στα κλαμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για παιδιά σε μια ηλικία τα οποία ξεκινάνε να παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί και έτσι και εγώ ξεκίνησα. Έπαιζα ποδόσφαιρο στις Αλάνες. Και πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο για να συγκεντρωθεί και για να μπει μέσα στο παιχνίδι έτοιμο. Όταν έρθει η ώρα στο να μπω μέσα στο γήπεδο, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο το πώς θα βοηθήσω την ομάδα για να κερδίσει. Το απλά είναι ευλογία να δημιουργείς κάτι από το μηδέν, να εκφράζεσαι τα συναισθήματά σου, να κάνεις αυτό που γουστάρεις. Είναι χάρη που πιστεύω.